Εργαζόμενοι του ομίλου Μαρινόπουλο στείνουν πανό έξω από το Υπουργείο Εργασία. Αν και η εταιρεία μπήκε σε καθεστώ προσωρινή προστασία από τους της, του πιστωτέ τη, τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο, οι εργαζόμενοι δεν έχουν λάβει ακόμα όπω λένε του μισθού του Ιουνίου και του Ιουλίου, καθώ και μέρο του επιδόματο αδεία. Υπάρχει κάποια καθυστέρηση στου μισθού. Του προηγούμενου μήνε μα δίνει ένα χαρτζηλίκι απλά, μα τα δίνει λίγα-λίγα. Είμαστε απλήρωτοι, προσπαθούμε να επιβιώσουμε, δεν, μας, δεν νοιάζεται κανεί. Μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα εκδικαστούν οι προσφυγές του Ομίλου για υπαγωγή του στο άρθρο 99, η εταιρεία αναζητά το απαραίτητο κεφάλαιο που θα της εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της χωρίς να προβεί σε πάυση πληρωμών. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η κανονική λειτουργία του συνόλου των καταστημάτων της απαιτεί 500 με 600 χιλιάδες ευρώ ημερησίως, δηλαδή πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ σε μηνιαία βάση. Όπω αναφέρθηκε στο δικαστήριο, τα χρέη τη εταιρεία προ τρίτου ξεπερνούν όλο αυτό το διάστημα τα 1,3 δι ευρώ. Δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από την εργοδοσία. Δεν είμαστε κατά τη εργοδοσία. Θέλουμε όλοι μαζί το καλύτερο του ομίλου. Το επόμενο διάστημα η εταιρεία είτε θα πρέπει να προχωρήσει μόνη της στο σχέδιο εξυγείανσης, είτε να μπει σε νέα φάση με την είσοδο κάποιου επενδυτή. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να αγωνιούν για την επόμενη μέρα, καθώς όπως λένε τα ράφια στα καταστήματα παραμένουν άδεια. Τα καταστήματα, ακόμα και μετά την απόφαση του δικαστηρίου, παραμένουν άδεια από εμπορεύματα. Δεν μπαίνουν οι καταναλωτέ πελάτε να ψωνίζουν και δεν βλέπουμε εξυγίανση μέσα στα καταστήματα. Βάσει τη απόφαση του δικαστηρίου, εάν το επόμενο διάστημα οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να διαπιστώνουν καθυστέρηση στι πληρωμέ του, μπορούν να προχωρούν σε κατάσχεση. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι μισθωτέ. Ορισμένοι, μάλιστα, από του ιδιοκτήτε έχουν ήδη αρχίσει να διεκδικούν πίσω τα ακίνητά του. Ο ΚΚΕ συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων του Μαρινόπουλου. Υπάρχει εργασιακή ζούγκλα και δυστυχώ, εν ώψη του νέου εργασιακού, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Το πρωί τη Τετάρτης εκπρόσωποι των εργαζομένων συναντήθηκαν με τον Υπουργό Εργασία με βασικό αίτημα να μην υπάρξει καμία μεταβολή στι εργασιακέ του σχέσει. Ορίστηκε τριμερή συνάντηση με την εργοδοσία για την επόμενη εβδομάδα.